Με κεντρικό σύνθημα έξω οι εργοδότες από τα συνδικάτα, συνδικάτα εργατών και όχι εργοδοτών, τα δύο μέλη της γραμματείας του ΠΑΜΕ Εύρου κατηγορούν ότι σε πολλά σωματεία οι διοικήσεις τους είναι τα ίδια τα στελέχη της εργοδοσίας, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο μια εικονική πραγματικότητα. Απ' τη μια η κυβέρνηση νομοθετεί μια μικρή αύξηση του κατώτατου μισθού, υλοποιώντας το μνημονιακό νόμο του Βρούτσι, που στην ουσία δίνει το δικαίωμα στον κάθε υπουργό να ορίζει το ύψος του με βάση την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, ενώ παράλληλα με άλλα μέτρα παίρνει πίσω ακόμα περισσότερα. Από την άλλη, ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός ορκίζεται και αυτός στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, κάνει ό,τι μπορεί για να μην αναπτυχθούν αγώνες που βάζουν στο επίκεντρο τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Στην προσπάθεια που γίνεται η εργοδοσία να βάλει χέρι στο συνδικαλιστικό κίνημα με όποιο τρόπο μπορεί, με μεγάλα σκάνδαλα νοθείας που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του νομού μας, τόσο εδώ στην Αλεξανδρούπολη όσο και στο Δημόσιο και στην Οριστιάδα, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους και πραγματικά περνάνε πολλά από τα χέρια τους και έχουν καταφέρει μια σειρά πράγματα. Έχουμε πολλά παραδείγματα για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε μια σειρά σωματεία για την έκταση που έχουν πάρει οι νοθείες το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε πολλά στοιχεία. Σήμερα θέλουμε να αναφερθούμε στα πιο τρανταχτά, σε αυτά που αλλοιώνουν με πιο ακραίο βαθμό τους σχετισμούς, αλλά και την ίδια τη συνείδηση της εργατικής τάξης μέσα στους χώρους δουλειάς. Ακόμα και στο Σουφλί αναφέρουν ότι υπάρχει συνδικαλιστικό σωματείο οικοδόμων που βάσει στοιχείων δήλωσαν ότι ψήφισαν δεκάδες εργαζόμενοι, ενώ στην πραγματικότητα ψήφισαν λιγότεροι από 10. Ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία της Αλεξανδρούπολης, αναφέρει ο κ. Χιόνης, εδώ και 4 χρόνια φαίνεται ανενεργό. Εξηγεί επίσης ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη αρκετά σωματεία, παρατηρείται ότι εμφανίζονται καινούργια με τις υπάρχουσες ιδιότητες, χωρίς όμως να παρουσιάζουν τις δράσεις τους. Πλέον όμως οι εργατοπατέρες έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Για να διατηρήσουν τις καρέκλες τους, ώστε να είναι χρήσιμοι στα αφεντικά τους, και αφού οι εργαζόμενοι τους έχουν γυρίσει από καιρό την πλάτη, επιστρατεύουν τη βία και την οθεία. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να βάζουν μέσα στο εργατικό κίνημα τους ίδιους τους εργοδότες. Τα όσα έγιναν στο 38ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας είναι χαρακτηριστικά της ύψης των εργατοπατέρων, της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, της ομάδας Βασιλόπουλου, του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούμε ότι η σημερινή διοίκηση και εδώ του εργατικού κέντρου έχει πάρει τη σκυτάλη από τους παλιούς συνδικαλιστές και καλώς ή κακώς οι σημερινοί μαθητές είναι και καλύτεροι, έχουν βγει καλύτεροι και από τους χθεσινούς δασκάλους τους. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Ειδικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας, ενός πολύ μεγάλου σωματείου, το οποίο είναι γνωστό σε όλο τον νομό ότι είναι εργοδότης μεγάλων επιχειρήσεων, κόβει και ράβει σε όλο τον νομό και επιχειρηματικά αλλά και συνδικαλιστικά και στο εργατικό κέντρο της Ορεστιάδας αλλά και στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Έχουν καταφέρει με διάφορους τρόπους να ψηφίσουν πάνω από 1.000 εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο σωματείο, χωρίς ποτέ να έχουν καταφέρει να κινητοποιήσουν έστω ένα, δύο, έστω λίγους ανθρώπους από αυτούς, έστω σε κινηματικές διαδικασίες ή οπουδήποτε αλλού. Μιλάμε για ένα σωματείο που μπορεί να μην έχει βγάλει ανακοίνωση εδώ και χρόνια και δεν έχει καμία παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα. Στο Διδημότυχο, με βάση τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι έχει πενταπλασιαστεί η συμμετοχή των εργαζόμενων σε συνδικαλιστικές διαδικασίες, 5 φορές πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο, φτάνοντας στους 1.600 ψηφίσαντες. Το τραγελαφικό σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι δεν παίρνουν υπόψη έστω και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να μην εκτεθούν, γιατί οι 1.600 εργαζόμενοι ψηφίσαντες στο Δημότυχο ξεπερνάνε και τους καταγεγραμμένους εργαζόμενους στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας.